Δημήτρη Σιρόπουλε, σε ακούμε. Ναι, Τάσο, καλημέρα. Και πάλι σε όλο το πάνελ και σε όλους τους ακροατές. Ένα απλά και μόνο να διευκρινίσω το αυτονόητο. Εγώ είμαι φίλος με τον Κώστα τον Αλμπάντη εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε συνομήλικοι. Έτσι, και τη φιλία μου δεν την έκλεισα ποτέ. Δεν έγινα φίλος με τον Κώστα τον Αλμπάντη μετεκλογικά. Αυτό θέλω να τονίσω σε κάποιες κακές γλώσσες και κασάνδρες. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θέλουν να περάσουν κάποια διαφορετικά μηνύματα, γι' αυτό δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Τι θέλω να πω. Έτσι, θέλω να πω ότι εγώ με την παρουσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ανήκω στους 9 που έλειπαν. Άρα, ποιος μπορεί να είναι πιο κολλητός από μένα για τον Αλμπάντη. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι καλά είναι αυτοί που υποτίθεται και βγάζουν αυτά τα κακό κείμενα και σχόλια προς τα έξω. Αντί για το χάιδεμα να μην κρατήσουν το μαχαίρι και μαχαιρώσουν τον Δήμαρχο, τον οποίο τον Δήμαρχο τον υπεραγαπώ και τον γνώρισα μέσα στον Κώστα τον Αλμπάντη. Είναι πολύ. Είστε πολύ παραστατικός και λέγοντας, μάλιστα και προοδευτικός, λέγοντας φοβόμενος ότι μπορεί κάποιο μαχαίρι που κρατούν να το καρφώσουν στην πλάτη του Δημάρχου. Κάποιοι που ναι, σήμερα το, φαίνονται. Το λέω, Τάσο, συγγνώμη, το λέω αυτό γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός. Είμαι ευθύς και είμαι αυτός που με γνωρίζουν όλοι από την πρώτη στιγμή, προεκλογικά και μετεκλογικά. Από εκεί και πέρα όμως εγώ συνεχίζω το έργο μου, αυτό που με εμπιστεύτηκε ο Δήμαρχος, χωρίς περικοπές. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε όλοι σε καθημερινή βάση, περνώντας μόνοι σας στα σχολεία και τίποτα άλλο. Να σταματήσουν λοιπόν αυτά τα κακό σχήματα και κακές φημολογίες. Όλα στην ώρα τους. Όλα στην ώρα τους, μάλιστα. Είναι κάτι που φύγει και εμένα προσωπικά και το Δήμαρχο και το φίλο μου τον Αλμπάντη. Πρωτίστως όμως στήγει όλους τους δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεν μπορούμε να συμπορευτούμε έτσι άλλα 2,5 χρόνια. Δεν μας έβγαλε ο κόσμος για αυτό το πράγμα, για αυτό το λόγο. Μας έβγαλε να αλλάξουμε κάτι. Αν λοιπόν αρχίσουν τα όργανα... Πέσει η γραμμή. Ξαναπικοινωνούμε αμέσως με τον Δημήτρη Σιρόπουλο για να ολοκληρώσει τη σκέψη του και την παρέμβασή του. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση, φίλες και φίλοι, από τον Δημήτρη Σιρόπουλο. Σε αναμονή λοιπόν για την τηλεφωνική ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας με τον Δημήτρη Σιρόπουλο. Πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση. Να προσέξει ο Δήμαρχος το μαχαίρι που κάποιοι κρατούν να μην το καρφώσουν στην πλάτη του. Λοιπόν, Δημήτρη, διακόπηκε η γραμμή. Σε ακούμε. Ναι, δεν έχουμε καλό σήματά σου. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλά είναι να συμμαζευτούμε όλοι μας, έτσι. Πρωτίστως αυτοί που βγάζουν αυτές τις φήμες προς τα έξω, γιατί το μόνο που κάνουμε είναι κακό προς τους δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας, οι οποίοι δεν μας εμπιστεύτηκαν για αυτό το λόγο. Αναφυσβήτητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι, οτιδήποτε. Τώρα, με αυτή τη λογική και με αυτές τις φημολογίες σε καθημερινή βάση δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Αυτό θέλω να πω, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Λυπάμαι. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ έτσι, για αυτά που συμβαίνουν, γιατί... Δημήτρη, πέφτει η γραμμή. Είναι πολύ σημαντικά και πολύ ουσιαστικά αυτά που μας λες, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν ακούστηκα. Ακούστηκες, Δημήτρη. Είπες ότι... Το Δήμαρχο το συμπαθώ ιδιαίτερα και δεν θέλω να πω ότι είμαι και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Έτσι, αυτά από μένα να λύνουν πολύ καλά, είμαι ευθύς και εγώ δεν κρύβω τίποτα. Αυτό που είναι να πω θα το πω. Τον γνώρισα λοιπόν σε κάποια προσπάθεια. Έτσι, δεθήκαμε, παρέσει, αισθάνομαι, μπορώ να το πω ότι δεν είμαι στην αυλή, δεν αισθάνομαι αυλικός, δεν τρέπομαι να το πω αυτό, αλλά έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση. Τιμώ τη θέση που με εμπιστεύτηκε, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω περικοπές στον τομέα αυτών που με εμπιστεύτηκε για τα παιδιά μας, από εκεί και πέρα, ο Θεός μαζί μας, τίποτα άλλο, δεν έχω πω τίποτα άλλο, Τάσο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Καλή σου μέρα. Καλά. Καλημέρα. Πολύ λοιπόν ουσιαστική η παρέμβαση του Δημήτρη Σιρόπουλου με μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση να πέσουν οι τόνοι. Ο λαός μας εξέλεξε για να επιτελέσουμε έργο. Συμπαθώ τον Δήμαρχο, να προσέξει όμως ο Δήμαρχος κάποιοι που είναι δίπλα του το μαχαίρι που κρατούν να μην το καρφώσουν στην πλάτη του. Ναι, τον γνώρισα τον Δήμαρχο μέσα από τον Κώστα Αλμπάντη, τον συμπαθώ, τον εκτιμώ, σέβομαι την προσπάθεια που κάνει και αναγνωρίζω ό,τι γίνεται, είμαι δίπλα του, προσπαθούμε για το καλύτερο που μας έχει δώσει και μας έχει αναθέσει ο λαός με την ψήφο του.